שלום במומה וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, אמן. Δεν θέλω, καμιά φορά λέω. Άσε με, Νίνα, άσε με να ζήσω. Γέρασα τώρα, δεν θέλω να θυμάμαι. Λέω, πώς είναι δυνατόν η μαμά μου που ήταν με τον Νταβίκο στο χέρι, ποιος πέθανε πρώτα? Η μάνα πέθανε πρώτα και έμεινε ο Νταβίκος να ξεψυχάει, ή ο Νταβίκος πέθανε και αυτή ξεψυχούσε μετά? Λοιπόν, μόλις μπήκαμε εκεί, καθευτεία κούρεμα μαλλιά, εντελώς, και τουτουάς. Υπήρχαν κοπέλες εκεί, περνούσαμε με τη σειρά και με μια βελόνα που συνεισήρυγγες. Για κοιτάξτε, το νούμερο δεν είναι γραμμένο, είναι όλο τρυπούλες, τρυπούλες, τρυπούλες. Έχετε το 390... 018. 018. Μας έδωσαν μια κούπα. Τι μας βάλαν μέσα στο τσάι, ποιος ξέρει, κανένα φάρμακο. Μας κόψαν το περίοδο. Τα πρώτα απ' όλα. Να μην έχουμε. Η Ζαρμέν την άνοιξαν για να την κάνουν πειράματα, αλλά ο γιατρός την έκλεισε και την είπε σ' αυτή: άμα γλιτώσεις και ελευθερωθείς, να ξέρεις ότι εσύ μπορείς να κάνεις παιδιά. Αλλά σιωπή. Τον έπιασαν όμως αυτόν και τον σκότωσαν. Εσείς θα με σκοτώσετε εμένα? Όχι, εγώ θα σκοτώσω μόνη μου. Είχε κρυμμένη μέσα από τα μαλλιά ένα ξηραφάκι. Πήρε το ξηραφάκι, έκοψε όλες τις φλέβες από τα χέρια. Η διαδρομή μου εμένα ήταν Άρτα, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα, Άουζης, Μπιργενάου. Πού πήγαν αυτοί που φύγανε ηλικιωμένοι, τα παιδιά που πήραν άλλο δρόμο? Γιατί, λέει, δεν το ξέρετε? Λέει, τι να ξέρουμε? Ότι βλέπετε, λέει, αυτό το φουγάρο ψηλό της καμινάδας. Οι ψυχές τους, λέει, είναι εκεί μέσα. Τους είχαν κάνει στα δωμάτια αερίων ή στους φούρνους τους κάψανε και έβγαινε από εκεί ο καπνός. Οι Έλληνες τραγουδούσανε πάντοτε την Ελλήνη κι ασημαία μάνα μου την αγαπώ, στον εχθρό δε την αφήνω, προτιμώ να σκοτώ. Στον εχθρό δε την αφήνω, προτιμώ να σκοτώ. Για αυτοί που δεν ήταν καλά, τους σκοτώναν έξω και εκεί πέρα δεν είχαν ανάγκη από το φούρνο, γιατί είχαν κάνει δύο αυτά μεγάλα και τους πετάγανε μέσα στη φωτιά. Εγώ δούλεψα 2-3 φορές σε αυτό το μέρος.